γενικότερα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Στη χώρα βρισκόμαστε στη φάση όπου πρέπει με κάθε αυστηρότητα να ακολουθήσουμε τα μέτρα τα οποία εξετάζει καθημερινά η κυβέρνηση και τα οποία επικαιροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των κρουσμάτων και με τη συλλογική εικόνα που έχει ο ΕΟΔΗ και η Επιτροπή Λοιμόξεων για την πορεία της εξέλιξης του κορονοϊού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο όλοι μας ως πολίτες πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι να ταξιδεύουν στην επαρχία, να πηγαίνουν στα νησιά, σαν να επρόκειται να ξεκινήσει κανείς διακοπές. Είναι τραγικό λάθος να μεταφερθούν κρούσματα του κορονοϊού σε περιοχές της Ελλάδος που δεν μπορούν να υποστηρίξουν τα κρούσματα τα οποία θα χρειαστεί να νοσηλευτούν πολύ περισσότερο σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Όσον αφορά το θεραπευτικό αλγόριθμο που έχει συστήσει η Επιτροπή Λοιμόξεων του ΕΟΔΗ, αυτός είναι σε εφαρμογή εδώ και μέρες και περιλαμβάνει κριτήρια που καθορίζουν ποιοι ασθενείς μπορεί να παρακολουθούνται στο σπίτι τους, ποιοι ασθενείς πρέπει να νοσηλευτούν και βεβαίως ποια είναι η ειδική αγωγή εκτός από την υποστηρικτική θεραπεία την οποία πρέπει να λάβουν. Γνωρίζουμε κάτι περισσότερο στο κομμάτι αυτό, γιατί έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση και επίσης μεγαλύτερη παραφιλολογία, κύριε Πρυκτανή. Ναι. Λοιπόν, συνοπτικά σε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν είναι θετικοί προς τον ιό, οι περισσότεροι από αυτούς μπορεί να έχουν ένδειξη για μια θεραπευτική αντιμετώπιση με το γνωστό φάρμακο κλωροκίνη, το οποίο έχουμε ακούσει εδώ και μέρες, σε συνδυασμό μαζί με ένα άλλο αντιβιωτικό που λέγεται αζιθρομικίνη. Ο συνδυασμός αυτός φαίνεται ότι είναι καλά ανεκτός και ότι μπορεί να επιταχύνει την πτώση του πυρετού και την αρνητικοποίηση της PCR με βάση μελέτες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκά κράτη. Επίσης, σε βαρύτερα περιστατικά χρησιμοποιείται το αντιϊκό φάρμακο Ρεμντεσιβίρι, το οποίο μπορεί να το προμηθευτούν με ειδικό τρόπο οι γιατροί οι οποίοι νοσηλεύουν τους ασθενείς αυτούς οι οποίοι είναι σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Αυτά είναι τα βασικά θεραπευτικά σχήματα τα οποία είναι σε εφαρμογή σήμερα και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες σκέψεις και προτάσεις για άλλες προσεγγίσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο να πούμε ότι έχουμε θετικές εξελίξεις όσον αφορά το εμβόλιο. Ήδη όπως γνωρίζουμε έχει ξεκινήσει κλινική δοκιμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζουμε μέσα σε 2-3 μήνες να έχουμε μια καθαρή εικόνα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και μετά θα αρχίσει ένας αγώνας δρόμου από φαρμακευτικές εταιρείες για την παραγωγή εμβολίου, το οποίο πρέπει να παραχθεί σε πολύ μεγάλες ποσότητες, να καλυφθούν όλα τα κράτη του κόσμου που αντιλαμβάνεστε και το κόστος αλλά και την δυνατότητα που μπορεί να έχει να μην έχει οποιαδήποτε φαρμακευτική εταιρεία, όσο μεγάλη και να είναι, για εργοστάσια παραγωγή σε τόσο σημαντικό αριθμό. Κύριε Πρυκτανή, θα σας παρακαλέσω να μείνετε μαζί μας για πολύ λίγο. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ΕΚΑΠ, τον κύριο Γιώργο Μαθιόπουλο, να μας δώσει την εικόνα, να μας μιλήσει για αυτούς τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Μέσα σε αυτούς είναι οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, είναι οι διασώστες, είναι η ασπίδα του υγειονομικού συστήματος μαζί με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Κύριε Πρόεδρε, να σας καλησπερίσω. Για πείτε μας λοιπόν, πώς μπορεί να είναι μια καθημερινότητα ενός ανθρώπου που δουλεύει με αυτές τις συνθήκες αυτές τις μέρες. Καλησπέρα. Κυρία Χρυστοφυλλέα, οι διασώσεις του ΕΚΑΒ έχουν και την εκπαίδευση και την ικανότητα να μεταφέρουμε διαρκέτα διστατικά, γιατί και στο παρελθόν με την νόσο του έμπορα και το ΣΤΑΣ έχουμε μεταφέρει. Έχουμε διακομίσει πολλούς ασθενείς σε διάφορα νοσοκομεία και έχουμε στη διαγνωμοσία τη διακομιδή να
εδώ ασφαλέστερα.